Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι πλέον δεν κάνει εντύπωση σε κανέναν, αλλά αυτό είναι ακόμα ένα νέο βίντεο με μια ακόμα νέα συσκευή που έχω στα χέρια μου. Τώρα, το V29 Lite είναι προφανώς της Vivo, το δηλώνει άλλωστε και η ονομασία του, και είναι γεγονός ότι η εταιρεία το 2023 έχει λίγο περιορισμένη παρουσία στη χώρα μας. Αυτό πιθανότατα θα αλλάξει τους επόμενους μήνες. Παρ' όλα αυτά, το V29 Lite που έχω μπροστά μου είναι το δεύτερο νέο μοντέλο της εταιρείας που κυκλοφορεί επίσημα στη χώρα μας, μετά προφανώς το μέχρι και σήμερα έτσι καλώς εντυπωσιακό φωτογραφικά H90 Pro. Το έχω λοιπόν και αυτό σφραγισμένο στη συσκευασία του, θα κυκλοφορήσει τις επόμενες ημέρες και επίσημα στη χώρα μας, περίπου στη μεσαία κατηγορία τιμής, κάτι που αφορά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά αλλά και τη συνολική εμφάνισή του, αφού η σειρά των συσκευών αυτών από τη Vivo εστιάζει στο να έχει και ικανοποιητικά τεχνικά χαρακτηριστικά για όσους προφανώς δίνουν σημασία σε αυτά, αλλά και μια όσο το δυνατόν καλύτερη, πιο όμορφη, πιο πολυτελή εξωτερική εμφάνιση, με το V23 5G που κυκλοφόρησε πριν περίπου ένα χρόνο να είναι ένα τηλέφωνο που ρεαλιστικά μέχρι και σήμερα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Καλησπέρα λοιπόν και πάλι με ένα ακόμα βιντεάκι, έτσι για να μην ξεχνάμε και τις παραδόσεις, το οποίο είναι τυπικά ένα unboxing βίντεο, αφού όπως είπα ήδη έχω σφραγισμένο στη συσκευασία του το V29 Lite σε μια έκδοση με 128 GB αποθηκευτικού χώρου και 8 GB μνήμης RAM, η οποία θα είναι και αυτή που θα έρθει επίσημα στη χώρα μας. Έχω τη συσκευή σε ένα μαύρο χρώμα που πιθανόν δεν τονίζει απαραίτητα ιδιαίτερα, ειδικά σε βίντεο, την ομορφιά και τη λεπτομέρεια στο σχεδιασμό σε πολλά τηλέφωνα ανεξαρτήτως εταιρείας. Θα προσπαθήσω και πάλι για ακόμα μια φορά το κομμάτι του unboxing και των περιεχομένων της συσκευασίας του V29 Lite να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομο, για να δούμε και την ίδια τη συσκευή. Πολύ μικρή διακοπή όπως πάντα, η οποία προφανώς δεν φαίνεται, ας είναι καλά το μοντάζ. Έχω φέρει το μαχαίρι στο πλάνο, θα γυρίσω τη συσκευασία στο πίσω μέρος, θα κόψω σε ένα σημείο την ταινία ασφαλείας, μάλλον τη ζελατίνα που περιβάλλει ολόκληρο το κουτί. Ναι, αυτό είναι το κομμάτι του βίντεο που όπως πάντα πιθανόν ακούγεται λίγο περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι για αυτό. Αφού έβγαλα λοιπόν τη ζελατίνα, να ανοίξω και την ίδια τη συσκευασία, να δούμε τι άλλο περιέχει εκτός προφανώς από το ίδιο το V29 Lite, και πριν την ανοίξω, συνεχίζει και μου αρέσει το ότι ακόμα και στη μεσαία κατηγορία η Vivo φροντίζει μέχρι και η συσκευασία στα τηλέφωνά της να δίνει σε όποιον αγοράσει μια δική της συσκευή την εντύπωση ότι έχει αγοράσει πραγματικά κάτι και όχι ενός το δυνατόν πιο απλό και μικρό κουτί, για όποιο λόγο και αν ισχυρίζεται ότι το κάνει κάθε εταιρεία. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό στη συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια. Αυτό είναι το ίδιο το V29 Lite, το οποίο θα αφήσω όπως πάντα προς το παρόν στην άκρη. Ένα μικρό αυτοκόλλητο με τα αναγνωριστικά της συσκευής, επίσης δεν μας χρειάζεται σε κάτι στο συγκεκριμένο βίντεο. Και κάτω από το ίδιο το τηλέφωνο έχουμε κανονικά μία θήκη σιλικόνης, πάντα καλοδεχούμενη, ειδικά βέβαια σε συσκευές που δεν είναι απαραίτητα τόσο εύκολο να βρει κανείς και να αγοράσει μία θήκη μόνος του, οδηγίες, παντελώς άχρηστες τουλάχιστον σε εμένα προσωπικά, και φορτιστής και καλώδιο. Το V29 Lite προφανώς και έχει κανονικά φορτιστή στη συσκευασία του. Η Vivo δεν ισχυρίζεται ότι προσπαθεί να σώσει τον πλανήτη αφαιρώντας απλά ένα φορτιστή από τη συσκευασία ενός τηλεφώνου. Τώρα, ο συγκεκριμένος φορτιστής είναι στα 44 W, είναι προφανώς και ο ρυθμός με τον οποίο φορτίζει το ίδιο το V29 Lite, και παρότι προφανώς η Vivo έχει τηλέφωνα τα οποία φορτίζουν αρκετά πιο γρήγορα, για τη συγκεκριμένη κατηγορία είναι ένας αν μη τι άλλο ικανοποιητικός ρυθμός φόρτισης. Και είμαστε προφανώς στο σημείο του βίντεο που όπως πάντα βγάζω και την ίδια τη συσκευή από το προστατευτικό που έρχεται στη συσκευασία της, να γυρίσω το V29 Lite στο πίσω μέρος του, και ναι, αυτό είναι σίγουρα αρκετά διαφορετικό από ένα απλά μαύρο χρώμα. Είναι κάτι ανάμεσα σε γκρι και αρκετά σκούρο μπλε, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, και ειδικά ο τρόπος με τον οποίο αλλάζει η απόχρωση ανάλογα με το πώς πέφτει το φως πάνω είναι σίγουρα κάτι που η εταιρεία ξέρει να κάνει πολύ καλά για να κάνει τα τηλέφωνα της αρκετά όμορφα και στη μεσαία κατηγορία. Τώρα, εδώ το πλαίσιο για τις τρεις κάμερες του V29 Lite ίσως θα μπορούσε να είναι λίγο διαφορετικό, ίσως θα μπορούσε να μην υπάρχει αυτό το πλαίσιο γύρω από το στρογγυλό πλαίσιο για κάθε μία από τις κάμερες. Παρ' όλα αυτά, είναι προφανώς μία σχεδιαστική επιλογή. Η επιφάνεια στο πίσω μέρος του τηλεφώνου έχει μία διαφορετική μάτη υφή, που όπως πάντα είναι σαφώς προτιμότερη στο να μην φαίνονται τόσο έντονα οι δαχτυλιές, ενώ είναι κυρτή στην αριστερή και δεξιά πλευρά της, κάτι που εδώ έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί και η οθόνη του V29 Lite είναι αντίστοιχα κυρτή. Πριν τα δούμε όμως όλα αυτά αναλυτικά, όπως πάντα μια μικρή περιήγηση στο εξωτερικό της συσκευής. Power button, πλήκτρα για αυξομοίωση της έντασης, στο πάνω μέρος μόνο ένα δεύτερο μικρόφωνο για στερεοφωνικό ήχο όπως πάντα, και στο κάτω μέρος του V29 Lite η USB Type-C θύρα, το βασικό του ηχείο και η υποδοχή για τις κάρτες SIM. Και όπως πάντα και πάλι, όσο ανοίγει για πρώτη φορά το V29 Lite, να κάνω μερικά επιπλέον σχόλια για την οθόνη του. Έρχεται με screen protector προεγκατεστημένο, και αυτό σίγουρα καλοδεχούμενο, και ναι,
εγώ συνεχίζω και είμαι από αυτούς που θεωρούν ότι μια κυρτή OLED οθόνη είναι προτιμότερη, πόσο μάλλον σε συσκευές σε αυτή την κατηγορία τιμής, ασχετά με το αν κάποιος πρακτικά την προτιμάει ή όχι. Είναι γεγονός ότι κάνει μια συσκευή να δείχνει σαφώς πιο πολυτελής και ίσως λίγο πιο ακριβή, αν θέλει να το πει κανείς έτσι, στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα, γιατί εγώ κάνω το βίντεο και εννοείται θα αναφέρω τεχνικά χαρακτηριστικά. Το συγκεκριμένο AMOLED panel έχει διαγώνιο 6,78 ίντσες και ονομαστική ανάλυση 2400x1080 pixel. Είναι ένα OLED panel στα 120 Hz και μάλιστα με μια τουλάχιστον θεωρητικά αρκετά υψηλή φωτεινότητα στα 1300 nits. Και εδώ είναι το σημείο του βίντεο που το V29 Lite περιμένει να περάσω τον οδηγό εκκίνησης, κάτι το οποίο θα κάνω και όπως πάντα και πάλι επανέρχομαι αμέσως μετά. Και αφού ολοκλήρωσα και μάλιστα αρκετά γρήγορα τον οδηγό εκκίνησης, έχω καταχωρήσει όπως πάντα το αποτύπωμά μου στον αισθητήρα που βρίσκεται ενσωματωμένο στην οθόνη του V29 Lite, για μία ακόμα φορά για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, είναι τοποθετημένος αρκετά χαμηλά σε αυτή την οθόνη, κάτι που σημαίνει ότι το να το κρατήσει κανείς με το ένα χέρι και να το ξεκλειδώσει δεν είναι απαραίτητα τόσο εύκολο. Παρ' όλα αυτά, όπως βλέπουμε, με τόση ώρα που το κλειδώνω και το ξεκλειδώνω, είναι ένας αισθητήρας που λειτουργεί αρκετά γρήγορα και σίγουρα αξιόπιστα για να αναγνωρίσει το αποτύπωμά μας με την πρώτη προσπάθεια, κάτι που παραμένει γεγονός ότι μια άλλη πολύ συγκεκριμένη εταιρεία στη μεσαία αυτού κατηγορία είναι γεγονός ότι δεν προσφέρει πάντα σε όλες τις συσκευές της. Τώρα, πάμε λίγο όπως πάντα και πάλι στις ρυθμίσεις, να δούμε τις επιλογές που έχουμε για την οθόνη του V29 Lite. Εδώ, να βρω τις επιλογές, ωραία τις βρήκα. Πάμε να δούμε αρχικά τι επιλογές έχουμε για τη χρωματική απόδοση της οθόνης. Έχουμε στάνταρ, κανονική προβολή, επαγγελματική, αν θέλει να την πει κανείς έτσι, που μειώνει το ποσό ζωντανά και ίσως υπερβολικά για κάποιους προβάλλονται τα χρώματα. Και όπως πάντα και πάλι, είναι ορατό ότι αλλάζει και η ισορροπία λευκού στο άσπρο χρώμα, κάτι που κάνει λιγότερο κουραστική ίσως την οθόνη. Τώρα, το Bright είναι η δυνατότητα να προβάλλει η οθόνη πραγματικά όσο το δυνατόν πιο έντονα και ζωντανά χρώματα μπορεί. Είναι πιθανόν και αυτό ίσως το ζητούμενο για κάποιους, αφού θα το πω για ακόμα μία φορά, ρεαλιστικά στη μεσαία κατηγορία οι περισσότεροι θέλουν μία οθόνη που να είναι ευχάριστη σε καθημερινή χρήση και ότι κάνουμε τη συσκευή τους και όχι κάποιο είδους έτσι κι αλλιώς αφηρημένη χρωματική ακρίβεια. Πίσω στις ρυθμίσεις της οθόνης και σε ό,τι αφορά το ρυθμό ανανέωσης, τρεις διαφορετικές επιλογές, η έξυπνη εναλλαγή που προσαρμόζει το ρυθμό ανανέωσης ανάλογα με το τι κάνουμε με τη συσκευή μας, μία επιλογή να περιορίσουμε το ρυθμό ανανέωσης στα 60 Hz, θα το πω για ακόμα μία φορά, δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει ακόμα η επιλογή αυτή, και την επιλογή να ζητήσουμε από το τηλέφωνο να προσπαθεί να διατηρεί όσο το δυνατόν περισσότερο την οθόνη στα 120 Hz. Και πριν φύγουμε από την οθόνη, όπως πάντα άλλωστε, το V29 Lite περιμένει να ξεκινήσει για να δούμε το συνηθισμένο μας HDR βίντεο. Βέβαια εδώ αυτό είναι μια διαφορετική συζήτηση, αφού παρότι τεχνικά θα ήταν δυνατόν με το συγκεκριμένο OLED panel, το τηλέφωνο δεν υποστηρίζει την προβολή HDR περιεχομένου. Είναι ένας περιορισμός που έχει ο επεξεργαστής στο εσωτερικό του, με τον οποίο προφανώς και πάλι θα ασχοληθούμε στη συνέχεια. Τώρα, παρόλα αυτά, ένα OLED panel έχει έτσι καλώς αρκετά ζωντανά και έντονα χρώματα και όπως πάντα πολύ καλές γωνίες θέασης, ενώ εδώ σε ό,τι αφορά τα επίπεδα φωτισμού, παρότι αυτή τη στιγμή σε εσωτερικό χώρο δεν μπορώ να επιβεβαιώσω προφανώς πόσο υψηλά είναι, η τιμή στα 1300 nits που αναφέρει η Vivo για το V29 Lite είναι σίγουρα υψηλότερη από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη συσκευή σε αυτή την κατηγορία. Τώρα, ένα δεύτερο μειονέκτημα που σίγουρα έχει το V29 Lite είναι ότι δεν έχει στερεοφωνικό ήχο. Υπάρχει λοιπόν μόνο ένα ηχείο στο κάτω μέρος της συσκευής, το οποίο είναι και πολύ εύκολο να κλείσει κανείς με το χέρι του, και η ποιότητα και η ένταση του ήχου σίγουρα θα μπορούσαν να είναι έστω και λίγο καλύτερες, χωρίς απαραίτητα αυτό να είναι κάποιο είδους σοβαρό πρόβλημα. Θα μπορούσε η εταιρεία σε αυτή την κατηγορία να έχει στερεοφωνικό ήχο στο V29 Lite, μία έλλειψη, ένας περιορισμός που είχε και το V23 5G πριν περίπου ένα χρόνο. Και ξανά, όπως πάντα, και πάλι στο πίσω μέρος του V29 Lite, να δούμε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες για τις τρεις συνολικά κάμερες που έχει το τηλέφωνο. Εδώ, όπως και σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή, δυστυχώς σε αυτή την κατηγορία τιμής, πρακτικά μόνο η βασική από τις τρεις κάμερες αυτές είναι χρήσιμη, και εδώ ίσως αυτό είναι λίγο πιο έντονο από τις άλλες συσκευές. Η βασική κάμερα λοιπόν έχει έναν αισθητήρα στα 64 MP με ένα διάφραγμα στο F στο 5,8, που είναι άλλωστε το συνηθισμένο πλέον και μάλιστα σε πολλές διαφορετικές κατηγορίες τιμής. Έχει οπτικά λίμα stabilization, κάτι που επίσης είναι σίγουρα καλοδεχούμενο, ειδικά για φωτογραφίες σε χαμηλότερα επίπεδα φωτισμού. Τώρα, το V29 Lite για
κάποιο λόγο έχει δύο ακόμα κάμερες, οι οποίες δεν είναι απαραίτητα τόσο χρήσιμες. Η μία από αυτές είναι μία μάκρο κάμερα για θεωρητικά τουλάχιστον φωτογραφίες από πολύ μικρή απόσταση, όπως πάντα όμως χωρίς autofocus και δυστυχώς και εδώ στα 2 μόλις μεγαπίξελ, κάτι που σημαίνει ότι είναι πραγματικά πολύ περιορισμένες οι συνθήκες που μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Και η τρίτη κάμερα είναι ένας αισθητήρας βάθους που τουλάχιστον θεωρητικά σε συνδυασμό με τη βασική κάμερα είναι χρήσιμη σε κάποιες τουλάχιστον περιπτώσεις για φωτογραφίες πορτρέτου. Και να δούμε λίγο και στην πράξη πώς λειτουργεί τουλάχιστον η βασική κάμερα στο V29 Lite, περισσότερο επειδή συνεχίζω και θεωρώ ότι η εφαρμογή της κάμερας που αναπτύσσει η Vivo είναι σαφώς πολύ πιο εύχρηστη παρά τις πραγματικά πολλές και διαφορετικές δυνατότητες που έχει. Τώρα, εδώ ίσως περισσότερο σημασία έχει το πόσο γρήγορα μπορεί να βγάλει μια φωτογραφία το τηλέφωνο, επειδή όπως θα δούμε στη συνέχεια το hardware στο εσωτερικό του δεν είναι απαραίτητα κάτι ιδιαίτερα ισχυρό. Τώρα, οι ίδιες φωτογραφίες φαίνεται να είναι τουλάχιστον ικανοποιητικές. Προφανώς βέβαια αυτό είναι και πάλι κάτι που θα επιβεβαιώσω τις επόμενες μέρες και θα ασχοληθούμε αναλυτικότερα στο αντίστοιχο αναλυτικό review της συσκευής. Και τώρα η συζήτηση για το τεχνικό κομμάτι που έχω αναφέρει ήδη δύο φορές και που είναι μάλλον ένα από τα χαρακτηριστικά του V29 Lite που σίγουρα δεν ξεχωρίζει. Στο εσωτερικό του υπάρχει ο Snapdragon 695 επεξεργαστής της Qualcomm, ο οποίος εκτός από αρκετά παλαιότερος πλέον είναι και όχι απαραίτητα όσο ισχυρός θα μπορούσε να είναι. Σίγουρα εδώ η εταιρεία προσπαθεί με την εξωτερική εμφάνιση, την κατασκευή και την κυρτή οθόνη στο V29 Lite να προσφέρει κάτι διαφορετικό. Παραμένει όμως γεγονός ότι το τηλέφωνο, έστω και σε απόλυτα νούμερα, είναι λιγότερο ισχυρό από το αμέσως προηγούμενο V23 5G. Η έκδοση που θα έρθει επίσημα στη χώρα μας θα έχει 128 GB και 8 GB διαθέσιμης μνήμης RAM. Η επέκταση της μνήμης RAM χρησιμοποιώντας τον αποθηκευτικό χώρο είναι κάτι που έχω πει πολλές φορές ότι οποιαδήποτε εταιρεία και να το προσφέρει δεν έχει κανένα νόημα στην πράξη, οπότε δεν θα ασχοληθώ περισσότερο με αυτό. Τώρα, η συσκευή έρχεται με Android 13, τη νεότερη μέχρι στιγμής επίσημα διαθέσιμη έκδοση του λειτουργικού συστήματος της Google και το FunTouch OS, το γραφικό περιβάλλον της Vivo για τηλέφωνα που κυκλοφορούν εκτός της κινέζικης αγοράς, το οποίο συνεχίζω και θεωρώ ότι πετυχαίνει μια πραγματικά πολύ καλή ισορροπία στην απλότητα και στο να μην έχει υπερβολικά γραφικά και σχέδια στις εφαρμογές που το κάνουν να φαίνεται εντυπωσιακό, αλλά τίποτα περισσότερο. Είναι όμως γεμάτο πραγματικά πολλές και χρήσιμες δυνατότητες σε όλα τα τηλέφωνα βέβαια της εταιρείας και όχι μόνο στο V29 Lite. Και να κλείσουμε όπως πάντα τα βίντεο αυτού του είδους που είναι τυπικά έστω πλέον ένα unboxing βίντεο με μια αναφορά στην μπαταρία του V29 Lite. Η χωρητικότητά της είναι στις 5.000 mAh, κάτι που πλέον θεωρείται πρακτικά δεδομένο ανεξαρτήτως μάλιστα κατηγορίας τιμής, και είδαμε λίγο νωρίτερα το τηλέφωνο φορτίζει και αρκετά γρήγορα με 44W. Τώρα, εδώ σε μια συσκευή με τον Snapdragon 695 στο εσωτερικό της και μια αρκετά μεγάλη μεν και φωτεινή OLED οθόνη που προσαρμόζεται ο ρυθμός ανανέωσης, η μπαταρία αυτή πιθανότατα δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα στο να διατηρεί τη συσκευή ανοιχτή, μάλλον ενεργή, όσο τη χρειαζόμαστε. Για μία ακόμα φορά όμως θυμίζω ότι αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το κρίνω σε ένα τηλέφωνο που πριν λίγη ώρα έχει βγει από τη συσκευασία του. Υπάρχει μια καλή πιθανότητα τώρα το συγκεκριμένο βίντεο να έχει βγει λίγο μικρότερο από το συνηθισμένο, τουλάχιστον για τα δικά μου δεδομένα, και μια ακόμα αντίστοιχα καλή πιθανότητα να μιλάω και πιο γρήγορα από ό,τι έχω συνηθίσει. Αν το αφήσει τώρα αυτό κανείς στην άκρη, για να κλείσω το συγκεκριμένο βίντεο, αν φαίνεται μέχρι ένα σημείο ότι είμαι λίγο αυστηρός με το V29 Lite, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το hardware στο εσωτερικό του, είναι περισσότερο επειδή πραγματικά μου αρέσουν πολύ τα τηλέφωνα της εταιρείας, εκτιμώ ό,τι έχει να προσφέρει σε εμφάνιση και εξωτερική κατασκευή και σχεδιασμό, και πόσο μάλλον εδώ την κριτή οθόνη που το ξαναλέω για ακόμα μία φορά εγώ συμπαθώ ιδιαίτερα. Θα ήθελα το V29 Lite να είναι μία λίγο πιο ισχυρή συσκευή ή να έρθει στη χώρα μας κάποια άλλη έκδοση του τηλεφώνου που είναι αντίστοιχα πιο ισχυρή. Παρ' όλα αυτά, τις επόμενες μέρες προφανώς θα το χρησιμοποιήσω αρκετά περισσότερο, θα βγάλω αρκετές φωτογραφίες με την κάμερα, με τη βασική, έστω από τις τρεις κάμερες στο πίσω μέρος του, και θα έχω σίγουρα και μια καλύτερη εικόνα για το πώς είναι η μπαταρία του σε καθημερινή χρήση. Αυτά λοιπόν στο συγκεκριμένο βίντεο, θα τα πούμε σίγουρα και πάλι πολύ σύντομα. Καλή συνέχεια!